Υπουργέ, ερχόμαστε σε εσάς. Να σας καλωσορίσω και πάλι. Η υπόθεση σύλληψη της Πόλας Ρούπα απασχόλησε το Πανελλήνιο. Αναμφισβήτητα μια πολύ μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Ωστόσο, το θέμα το οποίο συζητήθηκε και συζητείται ακόμα είναι το θέμα του παιδιού της Πόλας Ρούπα και του Νίκου Μαζιώτη. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, το παιδί κρατείται? Το παιδί, κυρία Αναγνωστοπούλου, ουδέποτε κρατήθηκε. Και θέλω να σας πω ότι αυτή την περίοδο, αυτές 48 ώρες στην ουσία, έχουμε ακούσει μία ακραία διαστρέβλωση της πραγματικότητας και τερατολογίες που δεν μπορούσε να τις βάλει ο νους του ανθρώπου. Ουδέποτε συνελήφθη και ουδέποτε κρατήθηκε και ουδέποτε ανακρίθηκε αυτό το παιδί, αν είναι δυνατόν. Το 2017 να λέμε στην Ελλάδα ότι συνελήφθη, κρατείται και ανακρίνεται ένα παιδί 6,5 ετών. Τότε δεν ζούμε σε μια πολιτισμένη χώρα της Ευρώπης. Να σας ρωτήσω κάτι. Όπως θα σας ρώταγε ο κάθε πολίτης, ο χώρος που βρίσκεται το παιδί στο νοσοκομείο παιδών, πώς ακριβώς είναι, τι είναι εκεί ακριβώς? Κοιτάξτε, είναι η παιδοψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου, η οποία κρίθηκε από την εισαγγελία ενηλίκων ως ο καταλληλότερος χώρος ακριβώς για να βρίσκεται σε μια εποπτεία το παιδί από τους επιστήμονες που πρέπει να γνωμοδοτήσουν προς την εισαγγελία ενηλίκων, η οποία θα λάβει τις αποφάσεις της. Μου κάνει όμως εντύπωση το γεγονός ότι αυτές τις τελευταίες ώρες δεν έχουμε μόνο κάποιους ανθρώπους καλής πίστεως οι οποίοι μιλάνε για αυτό το ζήτημα. Έχουμε μια σειρά από αυτόκλητους σωτήρες, ακόμα και κάποιοι κύκλοι πολιτικοί και δημοσιογραφικοί, που πριν μερικούς μήνες κατηγορούσαν το ΣΥΡΙΖΑ γιατί κλείνει τις φυλακές γάμα τύπου, που εκεί είχαν φροντίσει να χτίζουν ανθρώπους. Όλοι αυτοί λοιπόν σήμερα έρχονται και βάλουν κατά της εισαγγελικής αρχής, η οποία θέλω να πω ότι έχει κάνει ένα εξαιρετικό έργο σε αυτές 48 ώρες, επαναλαμβάνω, και βεβαίως και της κυβέρνησης, για να αντιληφθούν πολιτικά ωφέλη. Θέλω λοιπόν να σας τονίσω ιδιαιτέρως ότι αμέσως μετά το περιστατικό της σύλληψης, το παιδί παραδόθηκε στην εισαγγελέα ανηλίκων, δεν είχε καμία επαφή με τις διοκτικές αρχές και, και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η εισαγγελία αποδόθηκε σε έναν αγώνα δρόμου ακριβώς για να συγκροτηθούν αυτές οι γνωμοδοτήσεις το συντομότερο δυνατόν, πέρα του γεγονότος ότι αμέσως, και το τονίζω αυτό για να το ξέρει η ελληνική κοινωνία και οι πάντες, δόθηκε άδεια από την κυρία εισαγγελέα στους συγγενείς του παιδιού, τη γιαγιά του και την θεία του, να το επισκεφθούν απρόσκοπτα στο νοσοκομείο παιδών Αγία Σοφία που βρίσκεται. Δηλαδή αμέσως το παιδί είχε επαφή με τους οικείους του και κάναμε το αδύνατο δυνατό να συγκεντρωθούν οι γνωματεύσεις, οι οποίες κατά νόμο είναι απαραίτητες για να κρίνει εισαγγελέα. Σας λέω δε, γιατί με ενημέρωσε η κυρία Νικολού, ότι αυτές οι γνωμοδοτήσεις πλέον είναι στα χέρια της και ελπίζω αύριο να εκδοθεί και η απόφασή της. Οπότε, βάσει νόμου, δεν αρκεί το αίτημα της μητέρας για να δοθεί το παιδί σε κάποιο συγγενικό πρόσωπο? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Κυρία Αναγνωστοπούλου, ζούμε, όπως είπα, στο 2017. Δεν ζούμε στο 1900. Τα παιδιά δεν είναι αντικείμενα. Τα παιδιά έχουν δικαιώματα. Και η πολιτεία αυτά τα δικαιώματα οφείλει να υλοποιεί. Αυτή είναι η υποχρέωση της πολιτείας. Και θέλω με αφορμή αυτό να πω ότι έχουμε δρόμο να κάνουμε στην Ελλάδα όσον αφορά την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του παιδιού. Γι' αυτό και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα φέρουμε στη Βουλή ειδικό νομοθετήμα για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Αλλά θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα. Υπάρχει διαδικασία, υπάρχει νόμος του κράτους ακριβώς για να διασφαλίζονται τα δικαιώματα του παιδιού. Του κάθε παιδιού, του κάθε Έλληνα πολίτη που οι γονείς του μπορεί να βρίσκονται σε μια δυσάρεστη θέση ή μπορεί ακόμα να μην βρίσκονται και στη ζωή, γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Σε όλες αυτές τις καταστάσεις πρέπει να υπάρχουν γνωμοδοτήσεις των εκ του νόμου αρμοδίων κρατικών λειτουργών που θα λάβει υπόψη της η εισαγγελική λειτουργός συγκεκριμένη περίπτωση και θα καταλήξει την αποφασή της, όπως σας είπα, πιστεύω αύριο. Ότι αυτό δε πρέπει να πιστωθεί κυρίως υπέρ των εισαγγελικών λειτουργών που λειτουργήσαν με ευαισθησία άμεσα σε ώρες που ήταν αργία. Χθες είχαμε αργία και σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, να δοθεί μια λύση, διότι
ακριβώς έχουμε εδώ να κάνουμε με ένα παιδάκι 6,5 ετών που πρέπει να δοθεί η λύση που προβλέπει ο νόμος. Αλλά ο νόμος. Οπότε εσείς λέτε ότι η διαδικασία ακολουθήθηκε πιστά όπως ακολουθείτε συνήθως. Όχι, τώρα, όπως, δεν ξέρω, όχι όπως πιο γρήγορα λέτε. Όχι όπως ακολουθείτε συνήθως, κύριε Μαστοπούλου. Πολύ πιο γρήγορα. Σας είπα, χθες είχαμε αργία και οι κρατικοί λειτουργοί, κοινωνικοί λειτουργοί και οι παιδοψυχίατροι εργάστηκαν πάνω σε αυτό το οποίο τους ζήτησε η εισαγγελέας ως πόρισμα για να το παραδώσουν μία ώρα αρχίτερα. Μάλιστα. Και σήμερα με ενημέρωση εισαγγελέας ότι οι γνωμοδοτήσεις αυτές είναι στα χέρια της και μπορεί να οδηγηθεί σε απόφαση. Οπότε τη Δευτέρα μπορεί να έχει δοθεί και λύση. Μπορεί και αύριο. Μπορεί και αύριο. Τώρα, εκτός μιλήσατε νωρίτερα για καταγγελίες και απόψεις που εκφράζουν διάφοροι. Εκτός από τη σχετική καταγγελία λοιπόν της μητέρας του παιδιού, υπάρχει η καταγγελία του Μανώλη Γλέζου ότι επισκέφθηκε το παιδί να του δώσει κάποιο δώρο, αλλά δεν του επετράπει να το δει. Τώρα, σε ποια λογική υπακούει αυτή η απαγόρευση? Στη λογική που ούτε ο Πρωθυπουργός μπορεί να δει το παιδί, ούτε ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος είναι ο πολιτικός προϊστάμενος μιας κρατικής δομής που φιλοξενεί το παιδί, μπορεί να το δει. Άδεια από την εισαγγελέα ανηλίκων είχαν οι οικείοι του παιδιού και οι ειδικοί επιστήμονες που το παρακολουθούν. Αυτό το συντομότατο χρονικό διάστημα. Κανένας άλλος δεν είχε άδεια. Δεν υπάρχουν διακρίσεις στον νόμο, κυρία Αναγνωστοπούλου. Ο νόμος είναι το ίδιο απέναντι σε όλους. Αν νομίζουν ορισμένοι ότι έχουν αυξημένα δικαιώματα ή υπερβαίνουν τον νόμο, τους πληροφορώ ότι δεν το έχουν. Όλοι υποβαλόμεθα εις τον νόμο. Και σας είπα ότι και ο Πρωθυπουργός να είχε πάει εκεί, αν δεν είχε άδεια από την εισαγγελέα, δεν μπορούσε κανένας να δει το παιδί. Πέραν των οικείων του, της γιαγιάς του και της θείας του και των ειδικών επιστημόνων που το παρακολουθούν. Εσείς, Υπουργέ, τι θα επιλέγατε για την τύχη αυτού του παιδιού? Κοιτάξτε, σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Μου κάνετε μια προσωπική ερώτηση και θα σας απαντήσω ότι αν οι γνωμοδοτήσεις των κοινωνικών λειτουργών και των γιατρών είναι στην κατεύθυνση που όλοι θέλουμε και φανταζόμαστε, εμείς οι δικηγόροι, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε είναι ευχής έργων να υπάρχουν στενοί συγγενείς, ιδίως παππούδες, διότι δείχνουν μια ιδιαίτερη αγάπη και τρυφερότητα στα εγγόνια τους και νομίζω ότι αυτό θα είναι η φυσιολογική κατάληξη της δικαστικής και εισαγγελικής διερεύνησης που έγινε αυτό το τελευταίο 48ωρο. Τονίζω όμως, κυρία Αναγνωστοπούλου, ότι μέσα σε 48 ώρες η κυρία Νικολού έχει αυτές τις νομοδοτήσεις στα χέρια της και από την πρώτη στιγμή την επομένη της σύλληψης. Θέλω να το ακούσετε αυτό το πράγμα και να το ακούσει και όλη η κοινωνία. Δόθηκε ειδική άδεια στους οικείους του παιδιού να το επισκέπτονται απρόσκοπτα. Όλες λοιπόν αυτές οι απόψεις και οι αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν τις χαρακτήρισα προηγουμένως και θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο με αφορμή ένα εξάχρονο παιδάκι να γίνεται όλη αυτή η κατάσταση και να υπάρχει αυτή η διελκυστίδα μόνο και μόνο για πολιτικά ωφέλη ή για προσωπικές προβολές. Είστε σαφείς.